Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία πρώτης γυμνασίου, πρώτο μάθημα του δευτέρου κεφαλαίου και θα μιλήσουμε για τους λαούς και τους πολιτισμούς της Αιγής Ανατολής. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι 5 και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Τι γνωρίζετε για τους Σουμέριους? Οι Σουμέροι ήταν ένας λαός Ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Μεσοποταμία στα μέσα της 4ης χιλιετίας. Με τους Σουμέριους αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία, και εδώ θα τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ιστορία έχουμε από τότε που υπάρχει γραφή. Πριν τη γραφή, μιλάμε για προϊστορία. Η γραφή που χρησιμοποιούν οι Σουμέροι ονομάζεται Σφινοειδής και την ίδια μορφή γραφής θα χρησιμοποιήσουν αργότερα και οι Βαβυλώνιοι. Οι Σουμέροι ιδρύουν απολύτως συγκροτημένες πόλεις, με κυριότερη την Ουρ. Επίσης είναι αυτοί που εφευρίσκουν τον τροχό, επεξεργάζονται τα μέταλλα και γενικότερα αναπτύσσουν έναν σπουδαίο πολιτισμό. Φτάνοντας στην 3η χιλιετία, αναμειγνύονται με σημειτικούς λαούς και φτιάχνουν ένα τεράστιο κράτος. Κατά τη 2η χιλιετία, κέντρο όλης της Μεσοποταμίας γίνεται η Βαβυλώνα και δημιουργείται ένα πολύ δυνατό κράτος. Το κράτος αυτό, κατά την περίοδο της βασιλείας του Χαμουραμπή, θα φτάσει στο απόγειο της ακμής του. Μιας και αναφερόμαστε στο Χαμουραμπή, να πούμε ότι σε αυτόν οφείλονται οι αρχαιότεροι γραπτοί νόμοι, οι οποίοι βρέθηκαν γραμμένοι πάνω σε μια πέτρινη στήλη και είναι γνωστοί ως ο Κώδικας Χαμουραμπή. Το Βαβυλωνιακό κράτος, επίσης να αναφέρουμε ότι εξελίχθηκε ως το κέντρο των επιστημών και των γραμμάτων. Από τους Σουμέριους, μάλιστα, έρχεται και το έπος Γιλγαμές. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό έργο γραμμένο μια μισή χιλιετία πριν από τα έπι του Ομήρου. Στο έργο αυτό πρωταγωνιστεί ένας νεαρός βασιλιάς, γεμάτος δύναμη αλλά και αλαζονία. Η παρακμή του κράτους θα έρθει προς τα τέλη της εποχής του Χαλκού, όταν οι Ασσύριοι, ένας λαός που θα έρθει από τα βόρεια, θα καταφέρουν να το καταλάβουν. Έπειτα από αυτό, η ισχυρότερη πόλη της περιοχής θα γίνει η Νινεβή. Ερώτηση νούμερο 2. Τι γνωρίζετε για τους Αιγύπτιους? Για αρχή να πούμε ότι ο Ηρόδοτος, ο μεγάλος μας ιστορικός, όπως και όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, χαρακτήριζαν την Αίγυπτο ως το δώρο του Νείλου. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς ο Νείλος, ο μεγαλύτερος σεμίκος ποταμός της γης, διαρρέει τα εδάφη της και τα κάνει πάρα πολύ γόνιμα. Επίσης, στο δέλτα του, στις εκβολές του δηλαδή, οι Αιγύπτιοι μπορούσαν να ψαρεύουν και να κυνηγούν και έτσι να εξασφαλίζουν την τροφή τους. Επίσης, κάτι ακόμη πολύ σημαντικό είναι ότι ο Νείλος βοηθούσε στο να φυτρώσει ο πάπυρος, με τον οποίο οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν ένα είδος χαρτιού, σκοινιά, καλάθια, ακόμη και πλοία. Με τα πλοία τους οι Αιγύπτιοι έπλεαν κατά μήκος του ποταμού και στη συνέχεια, αφού απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία που χρειάζονταν, βγήκαν και στη Μεσόγειο. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό γιατί έτσι άρχισαν να εμπορεύονται προϊόντα με άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα με την Παλαιστίνη. Η Αίγυπτος θεωρείται το πρώτο ενιαίο κράτος στην ιστορία και ηγεμόνας του ήταν ο Φαραώ. Τον τίτλο του Φαραώ τον έφεραν όλοι οι βασιλιάδες της Αιγύπτου και ήταν οι απόλυτοι άρχοντες, οι αρχηγοί του στρατού και οι ανώτατοι θρησκευτικοί αξιωματούχοι. Η χώρα θα γνωρίσει τρεις περιόδους ακμής, δηλαδή τρεις περιόδους ανάπτυξης. Αυτές είναι οι περίοδοι του αρχαίου βασιλείου, του μέσου και του νέου. Κατά την περίοδο του αρχαίου βασιλείου, πρωτεύουσα είναι η Μέμφυδα και τότε είναι που χτίζονται και οι μεγάλες πυραμίδες. Οι πυραμίδες να αναφέρουμε ότι χτίστηκαν για να αξιοποιηθούν ως ταφικά μνημεία. Κατά την περίοδο του Μέσου Βασιλείου, η πρωτεύουσα μεταφέρεται στη Θήβα και η χώρα οχυρώνεται. Τέλος, η περίοδος του Νέου Βασιλείου χαρακτηρίζεται από μια ιμπεριαλιστική πολιτική, δηλαδή από μια επεκτατική πολιτική προς τον Νότο και την Ανατολή. Την περίοδο αυτή, οι Φαραώ χτίζουν τους τάφους τους στην κοιλάδα των βασιλέων και παράλληλα χτίζουν και λαμπρούς ναούς. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Αιγύπτου, τα 9 δέκατα, ήταν οι χωρικοί, οι οποίοι δεν είχαν στην κατοχή τους δική τους γη, αλλά εργάζονταν στα κτήματα άλλων και πλήρωναν πολύ μεγάλους φόρους. Αυτοί οι λίγοι που κατήχαν τη γη ήταν οι Φαραώ, οι κρατικοί υπάλληλοι και το ιερατείο. Επίσης υπάρχουν οι τεχνίτες, οι οποίοι κατοικούν στις πόλεις και είναι κυρίως οικοδόμοι, χρυσοχώοι, ξυλογλύπτες και σιδηρουργοί. Τέλος, στα ορυχεία της ερήμου εργάζονται κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες οι εχμάλωτοι πολέμου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη θρησκεία τους, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήταν πολυθεϊστικοί. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούνταν από πολλές θεότητες, με τις κυριότερες να είναι ο Άμον Ρα, ο Όσιρις και η Ίσις.
Ο Άμον Ρα ήταν ο θεός του ήλιου, ο Όσιρις ο θεός του ήλιου και της βλάστησης και η Ίσις η θεά της γονιμότητας. Ο Όσιρις μάλιστα να αναφέρουμε ότι θεωρούταν ο πατέρας των Φαραώ. Τέλος να αναφέρουμε ότι οι Αιγύπτιοι είχαν γραφεί τα ιερογλυφικά και από αυτά που έχουν σωθεί σε παπύρους αλλά και σε τείχους μνημείων μπορούμε σήμερα και βγάζουμε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Ερώτηση νούμερο 3. Τι γνωρίζετε για τους Χεταίους? Οι Χεταίοι κατοικούσαν στη Μικρά Ασία κατά τη 2η π.Χ. χιλιετία. Αρχικά δεν είχαν ενιαίο κράτος, αλλά ζούσαν χωρισμένοι σε ομάδες οι οποίες και συχνά συγκρούονταν μεταξύ τους. Όλα άλλαξαν για αυτούς όταν ενώθηκαν. Τότε έφτιαξαν ένα δυνατό κράτος με πρωτεύουσα τη Χατούσα και κατάφεραν να κυριεύσουν όλη τη Μικρά Ασία, όλη τη Βόρεια Μεσοποταμία αλλά και όλη τη Βόρεια Συρία. Κατά την περίοδο αυτή μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι είχαν έρθει σε επαφές και με τους Μυκηναίους με τους οποίους είχαν αποκτήσει διπλωματικές σχέσεις. Τους Μυκηναίους μάλιστα τους ονόμαζαν Αχιγιάβα και αυτό το γνωρίζουμε από πινακίδες που έχουν βρεθεί στη Χατούσα. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι Χεταίοι είχαν και τη δική τους γραφή. Το τέλος του κράτους τους θα έρθει στα τέλη του 13ου π.Χ. αιώνα και οφείλεται σε επιδρομές των λαών της θάλασσας. Οι λαοί της θάλασσας μας είναι άγνωστο ποια ακριβώς ήταν η καταγωγή τους, αλλά γνωρίζουμε ότι εκτός από τους Χεταίους απείλησαν και τους Αιγυπτίους και γενικότερα είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στη Μεσόγειο. Ερώτηση νούμερο 4. Τι γνωρίζετε για τους Φοίνικες? Οι Φοίνικες είναι λαός σημητικής καταγωγής που από την 3η χιλιετία έρχεται να εγκατασταθεί στα παράλια της Παλαιστίνης. Η θέση της Παλαιστίνης και η επαφή τους με τη θάλασσα τους βοήθησαν να γίνουν πολύ σπουδαίοι έμποροι και ναυτικοί. Είναι σαφές μάλιστα ότι είχαν αναπτύξει εμπορικές σχέσεις και με τους Μυκηναίους. Μία πολύ σημαντική πληροφορία είναι ότι οι Φοίνικες δεν είχαν συγκροτήσει ένα ενιαίο κράτος, αλλά η κάθε πόλη τους λειτουργούσε αυτόνομα. Σπουδαίες πόλεις τους, οι οποίες και γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη, ήταν η Βύβλος, η Σιδώνα και η Τύρος. Μία πολύ σημαντική πληροφορία επίσης είναι ότι οι Φοίνικες είχαν δημιουργήσει και το δικό τους αλφάβητο, το οποίο αποτελούταν από 22 σύμφωνα. Εξέλιξη αυτού του αλφαβήτου είναι και το ελληνικό. Ερώτηση νούμερο 5. Τι γνωρίζετε για τους Εβραίους? Οι Εβραίοι είναι επίσης λαός σημητικής καταγωγής, οι οποίοι για μεγάλο χρονικό διάστημα ζούσαν ως νομάδες. Ένα μέρος τους έρχεται να εγκατασταθεί στο εσωτερικό της Παλαιστίνης, ενώ ένα άλλο εγκαθίστανται στην Αίγυπτο. Κάπου στο 1300 π.Χ. βέβαια και οι Εβραίοι της Αιγύπτου αναχωρούν για την Παλαιστίνη με ηγέτη τους τον Μωυσή. Εκεί θα δημιουργήσουν ένα πολύ ισχυρό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, το οποίο θα έχει ως βασιλείς διαδόχους τον Σαούλ, τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Το κράτος αυτό στη συνέχεια θα το διαλύσουν οι Ασσύριοι. Οι Εβραίοι αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος λαός στην ιστορία που πιστεύει σε έναν παντοδύναμο Θεό, δηλαδή είναι ένας μονοθεϊστικός λαός. Το ιερό βιβλίο τους είναι η Βίβλος ή η Παλαιά Διαθήκη και ο Θεός απευθύνεται σε αυτούς με τους προφήτες. Ομάδα, εδώ κλείνουμε το βίντεό μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios.